ευεργετικές είναι οι φετινές βροχοπτώσεις για το φράγμα της Φανερωμένης, όπου η στάθμη έχει αρχίσει να ανεβαίνει, γεμίζοντας με νερό τον ταμιευτήρα και με αισιοδοξία φορείς και κατοίκους. Πριν 2 μέρες είχα έρθει και έχει πάρει περίπου 1 μέτρο ύψος. Είναι περίπου 4 εκατομμύρια κυβικά αυτή τη στιγμή εντός του φράγματος. Είμαστε αισιόδοξοι ότι μέσα στον Ιανουάριο θα υπερκεράσει την προηγούμενη ποσόστοση, ούτως ώστε να καλύψουν τις ανάγκες του καλοκαιριού του 19, αλλά βεβαίως και να έχουμε και μια αποταμίευση για τις επόμενες χρονίες που ενδεχομένως να είναι εξαιρικές. Αν πάει καλά, ευελπιστούμε να πάμε στα 10 εκατομμύρια, που στα 10 εκατομμύρια σημαίνει ότι θα έχουμε μια εικόνα πολύ θετική. Ο κάμπος της Μεσαράς χρειάζεται το χρόνο 20 με 25 εκατομμύρια κυβικά. Το νερό είναι χρυσάφι για το φράγμα που πέρυσι είχε στεγνώσει, φτάνοντας μια ανάσα από την καταστροφή. Η γη της Μεσαράς πέρυσι είχε βιώσει τον εφιάλτη της ανομβρίας που αυτή τη χρονιά φαίνεται να έχει αποσωβηθεί, χωρίς ωστόσο να έχει γλιτώσει από την κλιματική αλλαγή, με την ανάγκη εκτροπής του πλατή ποταμού να είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Έχει κάμε ωραίο νερό. Ευχαριστούμε το Θεό που μας το έστειλε, αλλά χρειαζόμαστε κι άλλο. Και η μόνη λύση είναι του πλατή ποταμού να έρθει να μπει στο φράγμα της Φανερωμένης. Το κλίμα της Αφρικής μεταφέρεται σιγά σιγά στην Κρήτη. Δυστυχώς. Πρέπει να φροντίσουμε να σεβόμαστε το περιβάλλον, αλλά και να δημιουργήσουμε πάλι υποδομές ώστε το νερό αυτό να μην χάνεται. Κάποια στιγμή να γίνει και να ξεκινήσει το έργο του πλατή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πριν αρχίσει να μπαίνει μέσα το νερό, πρέπει να ήταν και ο πλατής ποταμός ερχομένος. Δηλαδή. Είναι πολύ κρίμα να βλέπουμε αυτό το χρυσάφι. Αυτό το δώρο Θεού που έρχεται προς την περιοχή μας και να φεύγει ανεκμετάλλευτο. Σύσσωμη η τοπική κοινωνία εκφράζει την αγωνία της για το έργο πνοής που παρά τις δεσμεύσεις για άμεση χρηματοδότησή του μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Να το ακούσουν καλά οι αρμόδιοι φορείς και το Υπουργείο που υπόσχεται και δεν δίνει τις χρηματοδοτήσεις γιατί είναι έτοιμες μελέτες. Έχουν πάρει υποσχέσεις αλλά εγώ δεν βλέπω να κινιέται και πολύ. Ωστόσο, μας βοηθά ο Θεός και έχει κάνει αυτές τις βροχές τελευταία. Ο πλατής ποταμός από τους μεγαλύτερους της Κρήτης τροφοδοτείται από τα νερά του Βορειοανατολικού Κέδρου και της Κοιλάδας του Αμαρίου, κατεβάζοντας κατά μέσο όρο ετησίως 50 με 55 εκατομμύρια κυβικά νερού, ενώ κάποιες χρονιές έχει περάσει και τα 100 εκατομμύρια.